στο Γαλλικό Βορρά, στην πόλη της Λανς. Γράφεται ιστορία στις 11 Ιουνίου 2016, όταν για τον πρώτο όμιλο της τελικής φάσης η Αλβανία αντιμετωπίζει την Ελβετία. Για τους Βαλκάνιους είναι η πρώτη συμμετοχή, ενώ οι Ελβετοί καταγράφουν την τέταρτη παρουσία τους. Εν τούτης, το πρωτόγνωρο έχει να κάνει με την οικογένεια Τσάκα. Τη φανέλα με το νούμερο 10 για την Ελβετία φοράει ο Γκράνι Τσάκα, ενώ στην αντίπερα όχθη, το νούμερο 14 της Αλβανίας, το έχει ένας άλλος Τσάκα, ο Τάουλαντ, ο κατά 2 έτη μεγαλύτερος αδερφός του άσου της Άρσεναλ. Αμφότεροι γεννήθηκαν στη Βασιλεία, με τους γονείς τους να κατάγονται από την Αλβανία και το Κόσοβο και εκπροσώπησαν την Ελβετία σε επίπεδο νέων. Ο Τάουλαντ άλλαξε εθνικότητα το 2013 και η ποδοσφαιρική μοίρα τους έφερε αντιμέτωπους στα γήπεδα της Γαλλίας, εγγράφοντας ευρωπαϊκή πρωτιά, αφού οι αδερφοί Μποάτενγκ είχαν κοντραριστεί σε παγκόσμιο κύπελο εκπροσωπώντας Γερμανία και Γκάνα. Πέραν των αδερφών Τσάκα, οι δύο εθνικές ομάδες είχαν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, καθώς στην Ελβετία υπήρχαν ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αλβανία και από την Εθνική Αλβανίας συνολικά 9 παίκτες γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Οι γονείς του Γκράνιτ και του Τάουλαντ παρακολούθησαν τον αγώνα από την εξέδρα, έχοντας σίγουρα την καρδιά κομμένη στα δύο. Το γκολ του Φάμπιαν Σέρ στο 5ο λεπτό χώρισε τις δύο ομάδες, με την Αλβανία να ολοκληρώνει τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές εξαιτίας της αποβολής του Λόρικ Τσάνα. Οι Αλβανοί, αν και νίκησαν τη Ρουμανία στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, έμειναν εκτός νυμφώνος, ενώ η Ελβετία αποκλείστηκε στη φάση των 16 από την Πολωνία.